Φίλοι μου, σήμερα ένα βιντεάκι για το πώς συναρμολογούμε έναν αναμνηστήρα δάπεδου. Μια διαδικασία που είναι περίπου ίδια για όλους, ανεξαρτήτως μάρκας, με μικρές διαφορές από το ένα εργοστάσιο στο άλλο. Πάμε λοιπόν να δούμε το συγκεκριμένο και πώς τον συναρμολογούμε. Εκείνο που θα χρειαστούμε είναι ένα στράβο κατσάβετο. Ανοίγουμε τη συσκευασία. Αυτή είναι η κεντρική μονάδα. Βγάζουμε τα εξαρτήματα από τις σακούλες που έχουν. Προσέχετε όταν αγοράζετε ένα αναμνηστήρα να είναι τουλάχιστον 40-50 βατ για δωμάτιο. Αν είναι για σαλόνι θέλουμε περισσότερο. Μέσα θα βρείτε και τις οδηγίες. Ξεκινάμε, φίλοι μου, από τα πόδια, τα οποία θα μπει το ένα όπως βλέπετε πάνω στο άλλο. Θα ξεβιδώσουμε αυτές τις βίδες, εάν τις είχε δώσει. Άλλος αναμνηστήρας δεν είναι πάνω, αλλά είναι σε χωριστό σακουλάκι. Για να βιδώσουμε εδώ το κολονάκι, το οποίο ταυτόχρονα ενώνει και τις βάσεις στα πόδια του αναμνηστήρα. Σφίγγουμε καλά. Είμαστε έτοιμοι. Βάζουμε το πλαστικό καπάκι αφαιρώντας αυτό. Ορίστε. Ξαναπροσθέτουμε αυτό. Τραβάμε. Ανοίγουμε τον άξονα και σφίγγουμε. Στη συνέχεια θα πρέπει να τοποθετήσουμε στις άκρες από τα πόδια αυτά εδώ τα ποδαράκια που έχει μέσα. Βλέπετε. Τώρα, φίλοι μου, παίρνουμε το μοτέρ, το βάζουμε στον άξονα και σφίγγουμε σχετικά, όχι πολύ δυνατά, αυτή τη βίδα. Πάμε στα υπόλοιπα κομμάτια. Αυτό που έχει τις τρύπες θα μπει εδώ. Ξεβιδώνουμε ανάποδα αυτό το παξιμάδι, δηλαδή προς τα δεξιά. Αφαιρούμε κανονικά αριστερόστροφα αυτό. Τώρα θα βάλουμε αυτό που θα δείτε ότι έχει δύο εγκοπές που πιάνουν σε αυτά εδώ τα σημεία. Άρα θα μπει έτσι, όχι κατά άλλο τρόπο. Βλέπετε τις εγκοπές, τις οποίες θα πρέπει να κουμπώσει.
Βάζουμε τώρα το παξιμάδι. Εντάξει. Συνεχίζουμε με τον έλικα που θα δείτε έχει αυτές τις εγκοπές που πιάνω σε αυτά τα σημεία. Και ανάποδα, δηλαδή αριστερόστροφα, δεδώνουμε το κεντρικό παξιμάδι. Τελευταίο βήμα είναι να βάλουμε μπροστά το κάλυμα της μάρκας, το οποίο πρέπει να προσέχετε για να πάει στα ίσια, να σημαδέψετε ποιο είναι το κέντρο. Εκτός αν δεν το βάλετε καθόλου βέβαια, υπάρχει και αυτή η επιλογή, δεν είναι κάτι απαραίτητο. Απλά η μάρκα είναι. Το βάζουμε εκεί. Προσέχουμε να έρθει από κάτω, εδώ μια βίδα, να ταιριάζουν οι τρύπες. Και τώρα βάζουμε, σημαδεύουμε αυτό στο σημείο που θέλουμε να έρθει ίσια, να μην πάει έτσι. Εκεί. Το ξανααφαιρούμε. Και θα πάμε στο πίσω μέρος να διδώσουμε τις τρεις βίδες που το κρατάνε. Ξαναλέω, είναι προαιρετικό, αν θέλετε το βάζετε αυτό, δεν εξυπηρετεί κάποιο πρακτικό λόγο. Αφού βιδώσαμε και την τρίτη βίδα, πάμε να το τοποθετήσουμε, ξαναλέω, προσέχοντας αυτή η βίδα, αυτή η τρυπούλα, να ευθυγραμμιστεί με αυτή, γιατί εκεί υπάρχει βίδα. Πιάνουμε από το πάνω μέρος το άγκιστρο και τα άλλα μένουν ανοιχτά. Ευθυγραμμίζουμε στο κάτω μέρος την τρύπα για να μπει εδώ η βίδα. Και αυτή η βίδα, φίλοι μου, δεν ξέρω κατά πόσο είναι απαραίτητη. Τέλος πάντων, αν μπορείτε, καλό είναι να την βάλετε. Το μόνο που απομένει είναι να κλείσουμε τις τέσσερις ασφάλειες περιμετρικά. Μία. Δύο. Τρεις, τέσσερις. Τον συναρμολογήσαμε, πάμε να το δοκιμάσουμε. Μια χαρά, είμαστε έτοιμοι. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, φίλοι μου, συναρμολογούμε ένα αναμνηστήρα τα πέδια. Αυτά σήμερα από το Μαστοράκο. Είστε όλοι καλά. Γεια σας.